Η ώρα είναι 11:45 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Παγάνης μαζί σας με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τσεντικόπουλο. Όμως έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 3XY Radio Lass τον σεβασμιότατο κύριο Μακάριο, Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, ο οποίος είναι δίπλα μας και όπως καταλαβαίνετε είναι μια πολύ σημαντική και συγκινητική στιγμή για όλους μας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στην πόλη μας, στην Αυστραλία γενικότερα και στο σταθμό μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, διότι μου δώσατε τη δυνατότητα να σας δω από κοντά και να σας γνωρίσω και να συγχαρώ για το έργο σας και για τη μαρτυρία σας και για τη συμβολή σας στον ελληνισμό τον τοπικό. Αλλά και κατά δεύτερον σας ευχαριστώ διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού, του ραδιοφωνικού μας σταθμού, με όλους τους ομογενείς μας εδώ στη Μελβούρνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή είναι δική μας και εκ βάθους καρδίας και με όλο το σεβασμό ζητούμε την ευχή σας και προσευχόμαστε για την επιτυχία του έργου σας. Την ευχή μου την έχετε διότι εσείς πια είστε οι άνθρωποι μου. Επομένως έχετε την ευχή μου, την αγάπη μου, έχετε την αγωνία μου για να προοδεύετε και να καταξιώνεστε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε 2-3 απλές ερωτήσεις, ξεκινώντας από το γεγονός ότι έχει γραφτεί ότι έχετε σπουδάσει εδώ, στο Πανεπιστήμιο Μόνες, αν και από ό,τι ξέρω αυτό έγινε για αλληλογραφίας, έτσι δεν είναι? Έχετε λοιπόν αυτή την επαφή με το Πανεπιστήμιο, με το τρίτο βάθμιο εκπαίδευση στη Μελβούρνη? Πρώτη φορά επισκέφθηκα την Αυστραλία ως Αρχιεπίσκοπος. Δεν είχα επισκεφτεί ποτέ την Αυστραλία. Είχα όντως μετήχα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιοειδική, το οποίο γινόταν σε συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής όταν ήμουν στη Βοστόνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να σας πω κάτι που πρώτη φορά θα το δημοσιεύσω, αυτό που με έκανε, με παρακίνησε να μετέχω σε αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα ιδιαίτερο μάθημα που είχανε, το οποίο ονομαζόταν Medical Ethics and Medical Practice, ιατρική ηθική στην ιατρική πρακτική. Επομένως ήταν ένα μάθημα που μπορούσες να δεις πώς εφαρμόζεται η ηθική μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, cases. Και γι' αυτό με παρακίνησε να μετέχω σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όμως ήταν through distance, δεν είχα φυσική παρουσία εδώ στη Μελβούρνη ποτέ. Πρώτη φορά έρχομαι αυτές τις ημέρες. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ ενθουσιασμένος που ο Θεός κατήφθηνε τα βήματά μου στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Πέρθη. Πήγα και στην Πέρθη, από εκεί ξεκίνησα την επίσκεψή μου και τις ποιμαντικές μου επισκέψεις μάλλον. Δοξάζω τον Θεό. Δεν έχω κάτι κακό να πω, μόνο θετικά, και έτσι είμαι. Εντάξει, δηλαδή όταν λέω μόνο θετικά δεν εννοώ ότι είναι πράγματα φυσιολογικά. Δεν είναι φυσιολογικά. Αυτά τα οποία ζω αυτό το διάστημα από τη στιγμή που έφτασα στην Αυστραλία μέχρι και σήμερα ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική και το ανθρώπινο μέτρο. Ξεπερνούν το φυσιολογικό, δηλαδή οι εκδηλώσεις των ανθρώπων, η αγάπη των ανθρώπων, ο ενθουσιασμός των ανθρώπων είναι κάτι που δεν ερμηνεύεται με τη λογική. Γι' αυτό και στο Σίδνεϊ, σε μια κοινότητα που επισκέφτηκα και είχαν έτσι μια πάρα πολύ θερμή υποδοχή, όπως και σε όλες τις κοινότητες άλλωστε, αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω και το επαναλαμβάνω και για τη Μελβούρνη, είναι ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτό το διάστημα είναι μια παρατηνόμενη πεντηκοστή. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο ζούμε, που δεν ερμηνεύεται με τη λογική, προσωπικά το θεωρώ ότι είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και το απολαμβάνω και το χαίρομαι. Βλέπετε, συγκινούμαι και εύκολα, κάποτε κλαίω, κάποτε γελώ, αλλά και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι ανθρώπινα. Και χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, και χαίρομαι γιατί οι άνθρωποι μας χαίρονται. Πράγματι είναι πολύ συγκινητικό να βλέπει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο σας έχει κατενθουσιαστεί το κοινό και ο κόσμος που σας καλωσορίζει. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκινητικές. Ποιοι είναι οι στόχοι σας έτσι εν ολίγης ερχόμενος προς στην Αυστραλία για το ποιμνιό σας και για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας γενικότερα? Ένα πολύ σημαντικό ποιμαντικό εργαλείο που κάθε άνθρωπος στη δουλειά του που πάει έχει τα εργαλεία του, έτσι δεν είναι? Και εμείς που είμαστε ποιμένες έχουμε τα δικά μας εργαλεία. Ένα τέτοιο πολύ σημαντικό
σημαντικό εργαλείο είναι το να μάθει κανείς να ακούει. Ξέρω ότι υπάρχουν ανάγκες πολλές εδώ στην Αυστραλία. Από αυτά που ακούω μπορώ να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι έχουμε χάσει μία γενιά. Επομένως αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το αγνοήσω και θα είναι μία από τις πρώτες μου προτεραιότητες να δω πώς θα αγκαλιάσουμε τη νέα αυτή γενιά που έχει καθεί και να βάλουμε και ένα μεγάλο ανάχωμα να μην χάσουμε κι άλλοι. Και επομένως αυτό μπορώ να σας το καταθέσω, ότι έχω αυτό το σκοπό, να βρω τρόπους να αγκαλιάσουμε τους νέους. Ήδη προγραμματίζουμε ότι τον επόμενο Φεβρουάριο θα γίνει το συνέδριο νεολαία σε κάθε state που έχει για πολλά χρόνια να γίνει, και το 2021 με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση θα κάνουμε το Εθνικό Παναυστραλιανό Συνέδριο Νεολαίας, που θα δώσει μία παρακίνηση σε όλους και με αφορμή την Επανάσταση να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, από πού ξεκινήσαμε και λίγο να υπάρξει ένας ενθουσιασμός. Τώρα επισκεπτόμενος στο μουσείο κάτω συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι μου δείξανε το γνήσιο σπαθί του Κολοκοτρώνη. Ναι. Αλλά θέλω να μεταφέρω μια πολύ μικρή ιστορία για τον Κολοκοτρώνη. Ξέρετε, μετά που ελευθερώθηκε το ελληνικό κράτος, τον Κολοκοτρώνη τον κάλεσαν σε ένα σχολείο στο Ναύπλιο. Αυτός ήταν πολύ κοντός, ξέρετε. Ναι. Βγήκε λοιπόν απάνω σε ένα βάθρο για να δει τους μαθητές και να τους μιλήσει, που τον φώναξαν οι δάσκαλοι. Και είπε ο Κολοκοτρώνης τότε, εγώ λέει, παιδιά μου, γράμματα δεν ξέρω. Δεν έμαθα γράμματα, ήμουν, λέει, πολεμιστής από τη στιγμή που γεννήθηκα. Αλλά ένα πράγμα ξέρω να σας πω. Ότι όταν, λέει, σηκώσαμε το λάβαρο της Επαναστάσεως για να αγωνιστούμε, υποσχεθήκαμε και ορκιστήκαμε ότι θα αγωνιστούμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό θα είναι το σύνθημά μας για το μεγάλο αυτό Παναυστραλιανό συνέδριο που θα γίνει το 2021, και το αποκαλύπτω από τώρα, πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε πάρα πολύ καλά στη σκέψη μας και να το θέσουμε ως στόχο και προορισμό. Τώρα, άλλες προτεραιότητες, άλλες προοπτικές, άλλα σχέδια. Προσπαθώ να δω ποιες είναι οι ανάγκες εδώ στην Αυστραλία. Βλέπω ότι χρειαζόμαστε και κληρικούς, βλέπω ότι ο μοναχισμός έχει ανάγκες και η Αρχιεπισκοπή δομικά και διοικητικά έχει ανάγκες. Ό,τι είναι καλύτερο να γίνει, θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες ενορίες που είχαν αποκοπεί από την Αρχιεπισκοπή και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, μια επιθυμία για την επάνωδό τους στην εκκλησιαστική κανονικότητα. Μάλιστα υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα σχετικά με μια συγκεκριμένη κοινότητα, ενορία. Ποια είναι η στάση σας γύρω από αυτό το θέμα? Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Κάποιοι με προσέγγισαν με γράμματα, κάποιοι ήρθαν προσωπικά. Έχω μια αγωνία όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Και η αγωνία μου ασφαλώς δεν είναι το πώς να αποκτήσουμε περιουσία. Η Αρχιεπισκοπή δεν έχει ανάγκη το να αποκτήσει μια επιπλέον εκκλησία. Το να έρθει η ενορία, η κοινότητα του Κλάιτον σε μένα δεν θα μου δώσει τίποτα, ούτε μεγαλύτερη αξία θα μας δώσει ούτε τίποτα. Και αυτό το ξεκαθαρίζω. Αλλά η αγωνία μας ποια είναι? Λένε ότι βαπτίζουν τόσο καιρό τα παιδιά τους, αλλά τα παιδιά τους είναι βάπτιστα. Παντρεύονται, αλλά οι άνθρωποι είναι απάντρευτοι. Κυδεύουν τους ανθρώπους τους, αλλά οι άνθρωποι φεύγουν αδιάβαστοι. Αυτό για μένα είναι ένας πόνος. Γιατί ουσιαστικά κοροϊδεύομαι τους ανθρώπους και εν ονόματι του Χριστού καπηλευόμαστε την αγαθότητα και την καλή καρδία που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και πρέπει κάποια στιγμή να πούμε την αλήθεια. Επομένως, γι' αυτό και μόνο το λόγο και με αυτό το κίνητρο δεν θα αρνηθώ όσους έχουν καλή διάθεση να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην κανονική Εκκλησία, όχι σε αυτό που ο καθένας ονομάζει Εκκλησία και κάνει ό,τι θέλει. Εάν αυτό το καταφέρουμε, τότε είμαι πολύ θετικός, και βεβαίως αυτό είναι και το πνεύμα της Εκκλησίας. Εάν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην Εκκλησία, θα δούμε ότι πολλές φορές οι πατέρες είχαν αυτή την αγωνία, και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, πώς να επαναφέρουν τους ανθρώπους που είναι εκτός της κανονικής Εκκλησίας στην κανονικότητα. Δεν μπορούμε εμείς να μην συνεχίσουμε αυτή τη γραμμή που εκφράζει το πνεύμα της Εκκλησίας. Η ενότητα εκφράζει το πνεύμα της Εκκλησίας. Και χαίρομαι, και μάλιστα μέσω του ραδιοφώνου αυτή τη στιγμή
δίδω κουράγιο και ενδυναμώνω όσες κοινότητες βρίσκονται εκτός κανονικότητος να έρθουν να με βρουν, διότι έχω την καλή διάθεση να αποκαταστήσω τους ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο υπόψη και δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Σας μεταφέρω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας για την παρουσία σας εδώ, την επιθυμία μας να πετύχετε στο έργο σας, και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την επαφή. Να πω επίσης, μάλιστα ο Γενικός Διευθυντής μας, ο κύριος Αλατσάς, θέλει να πει κάτι. Σεβασμιότατε, πρώτον σας καλωσορίζουμε στις εγκαταστάσεις μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Ήθελα να εκφράσω εκ μέρους της οικογένειας Σταμούλη ένα μεγάλο καλωσορίσατε, και σας λέμε το εξής, ότι είμαστε στο πλευρό της Εκκλησίας μας πάντα, και θα χαρούμε να σας ξαναδούμε εδώ όταν ασφαλώς θα ξαναέρθετε στη Μελβούρνη, και να ξέρετε ότι ό,τι ζητήσετε από μας, από το συγκρότημά μας, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε με το παραπάνω. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Να μεταφέρετε στον κύριο Σταμούλη και στην οικογένεια την αγάπη μου και τις ευχές μου, αλλά και την ευγνωμοσύνη μου για ό,τι κάνει μέχρι τώρα στην Εκκλησία και στον Ελληνισμό, και βεβαίως ευχαριστώ και εσάς προσωπικά για τη θερμή υποδοχή και τους αγαπητούς συνεργάτες σας, και εύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού στη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξή μας με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κύριο Μακάριο. Συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματός μας